Στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να κρύβεται ο 22χρονος από τον Μπαγκλαντές, δράστης της τυγερής διπλής δολοφονίας στο Πασακάκι Χανίων. Την περασμένη Παρασκευή, αφού στραγγάλισε πρώτα τον 82χρονο και στη συνέχεια την 79χρονη, επιβιβάστηκε στο πλοίο από τη Σούδα για τον Πειραιά και από εκεί κινήθηκε πιθανότατα για τη Θεσσαλονίκη. Έρευνες διεξάγει η αστυνομία στη Λαμία και σε άλλες περιοχές. Τι σήμερα ήταν αυτοί δύο οι άνθρωποι. Δίπλα μένουν εδώ, μείναν δύο γεροντάκια. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό, να μην μπορούν δηλαδή να κοιμηθούν. Ο δράστης είχε όλο το χρόνο μπροστά του για να οργανώσει το σχέδιο διαφυγής του, με δεδομένο ότι η άτυχη ηλικιωμένη βρέθηκε πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, οπότε και εντοπίστηκε και το πτώμα του 82χρονου, δεν είχε αποκαλυφθεί ότι είναι αυτός που διέπραξε τα δύο αποτρόπαια εγκλήματα. Σε αυτό το γεγονός μας έχει ταράξει όλους εδώ. Όλους. Το σενάριο που εξετάζεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ο ηλικιωμένος να πήγε το απόγευμα της Παρασκευής στο δωμάτιο που μίσθωνε από την ηλικιωμένη ο νεαρός από τον Μπαγκλαντές. Φέρεται να του ζήτησε μισθώματα που δεν είχε καταβάλει και τότε ο 22χρονος πέρασε ένα πουκάμισο στο λαιμό του, προκαλώντας τον 82χρονο βίαιο ασφυκτικό θάνατο. Και στη συνέχεια τοποθέτησε το πτώμα σε μια βαλίτσα. Όταν οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι του νήματος, είχε ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Αλλά τι μπορεί να κάνεις και τι να πεις. Αυτά τα πράγματα είναι, τα εγκλήματα είναι έγκλημα αυτό, τελείως. Ο 22χρονος αλλοδαπός διέμενε για περισσότερα από 3 χρόνια στο μικρό δωμάτιο ιδιοκτησίας της 79χρονης. Μέσα σε λίγες ώρες και ουσιαστικά στο ίδιο σπίτι φέρεται να δολοφόνησε και τους δύο ηλικιωμένους.